πολύ, κύριο Μενιτώνη, για την τιμητική πρόσκληση για την συγκεκριμένη ομιλία. Το θέμα είναι lifestyle παρέμβαση για την υποστροφή του νεοεμφανιζόμενου ζαχαρόιδη διαβήτη σε ασθενή με παχυσαρκία. Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα έχει να κάνει με 11,9% ασθενών με διαβήτη και 12,4% ασθενών με προδιαβήτη. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε 1.200.000 ασθενείς με διαβήτη και 1.250.000 ασθενείς με προδιαβήτη. Και το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε ότι στα επόμενα 3 χρόνια οι ασθενείς με προδιαβήτη, το 25% του αριθμού τους θα έχει πέσει σε ζαχαρόιδη διαβήτη. Δηλαδή, περιμένουμε περίπου 100.000 νέους ασθενείς με ζαχαρόιδη διαβήτη κάθε χρόνο που ακολουθεί. Εάν δούμε λίγο την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε συνδυασμό με το διαβήτη, είναι δεδομένο, είναι de facto αποδεδειγμένο ότι το 80-90% των ασθενών με ζαχαρόιδη διαβήτη έχουν παχυσαρκία ή υπέρβαρο. Και μάλιστα, αν δούμε την καμπύλη ανάπτυξη τη παχυσαρκία και του υπέρβαρου, βλέπουμε ότι κάποιο αυξάνει το βάρο του στην παιδική ηλικία, μετά στην εφηβεία το συμμαζεύει. Στη συνέχεια, η ζωή και το περιβάλλον και οι υποχρεώσει και η καθιστική ζωή συνεχίζει να το αυξάνει το βάρο. Και κάπου στα 30 χάνεται ο έλεγχο τη αντιρρόβηση του οργανισμού και ο διαβήτη αυξάνει ραγδαία. Εκεί γίνεται άλλη μια προσπάθεια ρύθμιση του βάρου, η οποία δεν πηγαίνει πολύ καλά και τα πράγματα συνεχίζουν να μην πηγαίνουν καλά. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι καλά και η σύνδεση μεταξύ παχυσαρκίας και ζαχαρόιδη διαβήτη είναι δεδομένη. Και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στο κομμάτι παχυσαρκίας, γιατί όλες οι μελέτες δείχνουν μια τραγική εξέλιξη. Όλες οι μελέτες και τα forecasting δείχνουν μια τραγική πορεία για τον ζαχαρόιδη διαβήτη τα επόμενα χρόνια και η αποτυχία μας στο ζαχαρόιδη διαβήτη φαίνεται από την πληθώρα των φαρμάκων και των κατηγοριών που πρακτικά υπάρχουν και συνεχώς αναπτύσσονται. Το δεδομένο λοιπόν είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε φάρμακα για να μας προσαρμόσουμε στο νέο περιβάλλον, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε φτιάξει ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, το οποίο έχει αποσυγχρονίσει τελείως τον οργανισμό και τον έχει βγάλει έξω από τα όρια της φυσιολογίας, βιολογίας, της ορμονικής του ισορροπίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής του περιβάλλοντος αναπτύσσει μία αύξηση της παχυσαρκίας, κυρίως στην σπλαχνική περιοχή, όπου η έκτοπη αυτή αναπόθεση τύπους έχει ένα όριο. Και όταν αυτό το όριο ξεπεραστεί για τον καθένα ξεχωριστά, τότε εμφανίζονται τα μεταβολικά προβλήματα και όσο ανεβαίνει ο ρήτης μαζοσώματος, τόσο ανεβαίνει και η επίπτωση για τον ζαχαρόδη διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο με πολλές μελέτες ότι η διψήφια σε ποσοστό απώλεια βάρους μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά στον ζαχαρόιδη διαβήτη. Και μάλιστα η πρόταση είναι να κάνουμε ένα reframe, να ξανασκεφτούμε λίγο τη συζήτηση σε σχέση με το τι σημαίνει η θεραπεία του ζαχαρόιδη διαβήτη, η οποία πρέπει να ξεφύγει από το γλυκοκεντρικό μοντέλο, αλλά να πάει σε ένα πιο ολιστικό μοντέλο και να είναι κατά βάση focus στην ρύθμιση του βάρους και κυρίως στη μεγάλη απώλεια βάρους, μια και διαβήτης παχυσαρκία, όπως είδαμε και πριν, συσχετίζονται άμεσα. Έχουμε και την ίδια χρονιά που γίνεται το reframe της συζήτησης από γλυκαιμική ρύθμιση σε ρύθμιση του βάρους, μπαίνει και ο ορισμός της ύφεσης του ζαχαρόιδη διαβήτη, του remission, από το συγκεκριμένο Consensus Report, όπου πρακτικά ορίζεται ως ύφεση του διαβήτη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από 6,5, τουλάχιστον 3 μήνες αφού σταματήσει κάθε φαρμακευτική αγωγή. Και εδώ θα αναφερθούμε στο Lifestyle Intervention, στην αλλαγή τρόπου ζωής. Μιλάμε για remission του διαβήτη, για ύφεση του διαβήτη, όταν είναι τουλάχιστον 6 μήνες μετά την έναρξη της παρέμβασης, της αλλαγής τρόπου ζωής και τουλάχιστον 3 μήνες μετά από τη διακοπή κάθε φαρμακοθεραπείας. Τα στάδια της παθογένειας
Η ζαχαρόιδη διαβήτη είναι γνωστά από πάρα πολύ παλιά. Κάποιος τρώει παραπάνω, κινείται λιγότερο. Όλο αυτό λοιπόν αρχίζει και δημιουργεί μία έκτοπη αναπόθεση λίπους στο ύπαρ, όπου ξεκινάει μία διαδικασία εσωτερικής φλεγμονής που τελικά οδηγεί σε λίπωση και του παγκρέατος, καταστροφή των βήτα κυτάρων, αντεπίστροφη στην πορεία του χρόνου, δυσλειτουργική στην αρχή και όλο αυτό θέλει κάποια χρόνια για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα μοντέλο, το μοντέλο των δίδυμων κύκλων όπως λέγεται, όπου η έκτοπη αναπόθεση του λίπους στο ύπαρ αυξάνει την ινσουλινοαντίσταση, το ύπαρ συνεχίζει τη δική του παραγωγή γλυκόζης ακόμη και όταν τρώμε, ενώ θα έπρεπε να τη σταματήσει γιατί λόγω ινσουλινοαντίστασης δεν ακούει τη σηματοδότηση της ινσουλίνης. Η πενισουλινεμία γιατί έχουμε πολλαπλά φορτία παραγωγής γλυκόζης από το ύπαρ και της γλυκόζης που καταναλώνουμε. Τελικά εναπόθεση λίπους και στο πάγκρεας και τελικά η τοξική δράση των αυξημένων τριγλυκεριδίων λόγω της de novo λιπογένεσης και επαυξανόμενη λίπωση οδηγεί σε μια δυσλειτουργία του παγκρεατικού κυτάρου και ζαχαρόιδη διαβήτη. Η αντιστροφή αυτής της παθοφυσιολογίας επίσης είναι αρκετά μελετημένη και πρακτικά η μεγάλη μείωση της σύντησης οδηγεί σε μια υποστροφή της λίπωσης του ύπατος με αντιστροφή όλου του προηγούμενου παθοφυσιολογικού μονοπατιού και τελικά μερικές μέρες έως μερικές εβδομάδες μπορούν να αντιστρέψουν τα πράγματα. Θα αντιστραφεί σε όλους? Όχι. Έχουμε τους λεγόμενους responders και non-responders, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη τα κριτήρια για να δούμε ποιοι είναι responders και ποιοι είναι non-responders. Ακόμη και αυτοί που δεν θα μπουν σε ύφεση, δεν θα επιστρέψει η λειτουργία του παγκρέατος 100%, θα είναι πολύ καλύτερα ρυθμισμένοι. Το θέμα είναι ότι όσο πιο νωρίς τράσουμε, τόσο πιο υποφελές είναι για τον ασθενή μας και θα το δούμε παρακάτω αυτό. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το σώμα μας έχει τη δυνατότητα να αυτοθεραπεύεται. Και μεγάλη σημασία έχει η διατροφή, η κίνηση, το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής και ο τρόπος σκέψης. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν, σε έναν άνθρωπο που έχει παχυσαρκία και ζαχαρόιδη διαβήτη και έχει ήδη μια δομημένη κακής ποιότητος ζωή, χωρίς κίνηση, με ένα τοξικό περιβάλλον και έναν λάθος τρόπο σκέψης, θα σταθούμε στην πρώτη παρέμβαση που αφορά τη διατροφική παρέμβαση της αλλαγής του τρόπου ζωής. Και εδώ μπαίνουμε στο κεφάλαιο των ειδικών διαιτών, Medical Nutrition Therapy, η οποία έρχεται στο προσκήνιο με τις πολύ χαμηλών θερμίδων δίαιτες από το 2018 στις οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας σαν πολύ αποτελεσματικές στην παρέμβαση που μπορούν να πετύχουν εύκολα ένα 10-15% σε απώλεια βάρους, πολύ χαμηλών θερμίδων, μικρή διάρκεια παρέμβασης, πάντα κάτω από ιατρική παρακολούθηση και ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας. Βέβαια, το μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία, και εδώ είναι το μειονέκτημα του Lifestyle Intervention και το πλεονέκτημα της βαριατικής χειρουργικής που θα μας αναπτύξει η αγαπητή μου Μάγδα σε debate, μια και είμαστε σε debate σήμερα, είναι ότι το lifestyle μπορείς να το σταματήσεις και η υποστροφή του, η επαναπρόσθεση του βάρους είναι πάρα πολύ εύκολη. Στο χειρουργείο δεν μπορείς να σταματήσεις αυτό το οποίο έχει αλλάξει ανατομικά, ούτε μπορείς να το υποστρέψεις. Παρ' όλα αυτά και εκεί μπορείς να ξαναπάρεις το βάρος, θα το δούμε παρακάτω. Το μεγάλο κεφάλαιο λοιπόν είναι να διατηρηθεί η απώλεια βάρους, για να μπορέσουμε να έχουμε και το επιτευχτό αποτέλεσμα της μεταβολικής ρύθμισης και αλλαγής. Οι δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων στην παρέμβασή τους σε μικρό χρονικό διάστημα και από την πρώτη εβδομάδα μας φτιάχνουν τη γλυκαιμία. Σταματάει η παραγωγή γλυκόζης του ύπατος την ώρα του γεύματος, γιατί μειώνεται η υπατική ινσουλινοαντίσταση και αυξάνει η ινσουλινευαισθησία και έχουμε και μία υποστροφή της λίπωσης του ύπατος σχεδόν 100% στις 8 πρώτες εβδομάδες, γιατί ο οργανισμός αναγκάζεται λόγω της πολύ χαμηλής θερμίδας σύντησης να καταναλώνει τα αποθηκευμένα λιπαρά οξέα και από τη στιγμή που το ύπαρ μπαίνει στον μηχανισμό της β' οξείδωσης και στην παραγωγή ενέργειας,
θα καταναλώσει το τοπικά αποθηκευμένο πρώτα λίπος. Και εδώ είναι μια χαρακτηριστική εικόνα πως μετά από μερικές εβδομάδες η λίπωση του ύπατος έχει σχεδόν εξαφανιστεί, το 36% έχει γίνει 2%. Το ίδιο συμβαίνει και στο πάγκρεας, με μια γρήγορη, σε 8 εβδομάδες, ύφεση, υποστροφή της λίπωσης και αυτό οδηγεί σε μια αποκατάσταση της πρώτης φάσης έκρησης ινσουλίνης και του disposition και της ιονικής διαθεσιμότητας με τα εναπομείνατα β' κύτταρα, τα οποία δεν έχουν οριστικά καταστραφεί. Και αν το δούμε και λίγο πιο διαγραμματικά, λίγο πιο οπτικοποιημένα, εδώ έχουμε έναν ασθενή, έναν άνθρωπο μάλλον, όχι ασθενή, γιατί δεν είναι ασθενής, έχει φυσιολογική έκρηση ινσουλίνης, πρώτη φάση, δεύτερη φάση, ο ασθενής μας με δυσλειτουργική την πρώτη φάση και δυσλειτουργική τη δεύτερη φάση, σε μια τέτοια παρέλαση πολύ χαμηλών θερμίδων, την πρώτη εβδομάδα, την τέταρτη εβδομάδα, την όγδοη εβδομάδα, έχουμε μία σχεδόν αποκατάσταση της λειτουργίας προσομοιάδουσα με τη λειτουργία του φυσιολογικού. Η μελέτη Direct, μελέτη σταθμός ουσιαστικά, έδειξε ένα 46% remission του ζαχαρού διαβήτη τον πρώτο χρόνο, 35,6 το δεύτερο χρόνο. Πριν από 2 μήνες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα τα πενταετία, που είμαστε στο 13%. Θα μου πείτε, 13% είναι λίγο. Δεν πρέπει να το δούμε ως λίγο. Σκεφτείτε τα νούμερα της Ελλάδας. 1.200.000 άνθρωποι με ζαχαρόδι διαβήτη. Το 13% μετά 5 χρόνια, αναλογίστε το, είναι σχεδόν 150.000 άνθρωποι χωρίς ζαχαρόδι διαβήτη, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, χωρίς κόστος για το σύστημα υγείας, χωρίς επιπλοκές με καλύτερη ποιότητα ζωής, χωρίς απουσίες για την εργασία τους. Επομένως, δεν είναι μικρό το νούμερο. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται περισσότερη μελέτη για να δούμε πώς κάποιος διακρατάει τα καλά αποτελέσματα των πρώτων ετών στην πορεία. Ένα μειονέκτημα των διαιτών χαμηλών θερμίδων, πολύ χαμηλών θερμίδων, είναι ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν σωστά την άλυπη μάζα και ειδικά οι ασθενείς μας όντας κοντά στα 50, γιατί εκεί ο κόσμος αρχίζει και ανησυχεί για την υγεία του, με χαμηλότερο αναβολισμό από ό,τι έχουμε στα 30 και με υψηλότερη πιθανότητα απώλειας μυϊκής μάζας όταν αυτή δεν υποστηρίζεται καλά, έχει τεράστια σημασία ο σωστός σχεδιασμός, γιατί δεν είναι τι χάνεις στη ζυγαριά, είναι η ποιότητα αυτού που χάνεις και βλέπουμε εδώ την διαφορά σε αλλαγή σε άλυπη μάζα και σε λιπόδη μάζα. Το να έχουμε έναν ασθενή που του προκαλέσαμε σαρκοπενία και χαρήκαμε με το νούμερο της απώλειας στη ζυγαριά δεν είναι καλό για αυτόν τον ασθενή. Επομένως, πρέπει να λειτουργήσουμε προοπτικά και μακροπρόθεσμα για το καλό της πορείας της ζωής του. Το πρόβλημα των μειωμένων σε πρωτεΐνη πολύ χαμηλών θερμίδων διαιτολογίων έρχεται να λύσουν τα κετογονικά διαιτολόγια, όπου εδώ έχουμε πολύ χαμηλούς υδατάνθρακες, συνήθως κάτω από 50 γραμμάρια, και εδώ είναι ένας μηχανισμός φυσιολογίας που ενεργοποιεί μια διαδικασία λιπόλυσης στα μυτοχόνδρια του ύπατος, τον μηχανισμό της β' οξείδωσης με παραγωγή και των οσωμάτων, τα οποία δεν θέλουν ειδικό μεταφορέα, είναι υδατοδιαλυτά και αποδίδονται στους ιστούς, στον εγκέφαλο και στα λοιπά όργανα με έναν πολύ βολικό μηχανισμό, τον μηχανισμό της κετόλυσης για παραγωγή ενέργειας. Και μάλιστα επειδή είναι καλής ποιότητας ενέργεια, επειδή και περίπου 30% λιγότερη κατανάλωση οξυγόνου, άρα μικρότερη παραγωγή ελευθέρων ριζών, βολικότερη για ιστούς που είναι υποξικοί, όπως π.χ. μια καρδιά σε περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας ή ένας εγκέφαλος σε περίπτωση κρανιοκεφαλικού τραύματος. Και δεν είναι λίγες φορές που έχουμε ακούσει στα συνέδρια από τους καθηγητές μας ότι μιλάμε για σούπερ φιούλ, για πυροζήνη κτλ. Εδώ λοιπόν ένα από τα χαρακτηριστικά μηχανισμοί που δεν έχουν απόλυτα αποσαφηνιστεί είναι το επίπεδο κορεσμού. Ο ασθενής δεν πεινάει σε αυτά τα διαιτολόγια. Έχει μειωμένο αίσθημα πείνας και έχει αυξημένο κορεσμό. Και σε μεταναλύσεις από τυχιοποιημένες μελέτες δείχνει ότι η κετογονική δίαιτα είναι πιο αποτελεσματική στην απώλεια βάρους και στην ρύθμιση των μεταβολικών παραμέτρων, κυρίως
σε ό,τι αφορά την γλυκαιμία και την λιπαιμία, σε ασθενείς με παχυσαρκία ή υπέρβαρο και κυρίως σε αυτούς που έχουν ζαχαρόδι διαβήτη. Δεν έχουμε αρνητικές συνέπειες, έχουν μελετηθεί πάρα πολύ καλά δείκτες φλεγμονής, η κρεατινίνη, η νεφρική λειτουργία δεν φαίνεται να επηρεάζονται και μάλιστα η δυναμική αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλη και όχι μόνο των φαρμάκων που φορούν το ζαχαρόδι διαβήτη αλλά και των φαρμάκων με την υπέρταση, τη μείωση των απνιών. Βλέπουμε και το γονικό διαιτολόγιο το πρώτο χρόνο, το δεύτερο χρόνο και η πιο σκούρα είναι το ποσοστό μείωσης, εξάλληψης της φαρμακευτικής αγωγής σε σχέση με την συνήθεια αντιμετώπιση και βέβαια είναι πολύ καλά μελετημένες σε πληθώρα νοσημάτων και αναδυόμενες μελέτες με πολύ καλά αποτελέσματα στην δεξιά πλευρά. Ένα βασικό μειονέκτημα εδώ είναι ότι ο κόσμος δυστυχώς δεν πηγαίνει στον γιατρό. Θα χαλάσει το αμάξι σου, θα το πας στο μηχανικό. Θα έχεις ένα πρόβλημα στο σπίτι σου ή θα θες να χτίσεις ένα σπίτι, θα φωνάξεις το πολιτικό μηχανικό ή θα φωνάξεις τον υδραυλικό αν έχεις ένα πρόβλημα στην κρίση. Αν έχεις ένα πρόβλημα στον οργανισμό σου, δυστυχώς οι μελέτες δείχνουν ότι θα ρωτήσεις τον γείτονα, τον περιτερά, τον φίλο σου, θα διαβάσεις μόνος σου, θα κάνεις διάφορες δοκιμές, θα αντιγράψεις πράγματα τα οποία σου φαίνονται ελπιδοφόρα και όταν δεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα πας στον γιατρό. Και δυστυχώς τις περισσότερες φορές ο γιατρός δεν μπορεί να συμμαζέψει πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουν γίνει ζημιές. Εδώ λοιπόν, στο do it yourself, με τη μόδα που έχει επικρατήσει στα κεντρογονικά διαιτολόγια τα τελευταία χρόνια, σε αυτή τη μελέτη των 11 περίπου ετών, από 762 άτομα και 3.000 περίπου controls, φάνηκε ότι το να κάνεις μια keto light diet, δηλαδή να κατεβάσεις απλά τους υδατάνθρακες και να τρως τα υπόλοιπα χωρίς να έχεις καμία κατεύθυνση, αυξάνεις σε σχέση με το control, το καρδιαγγειακό κίνδυνο και τα καρδιαγγειακά περιστατικά κατά 54%. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Συζητήθηκε εφέτος στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Καρδιολογίας στη Νέα Ορλεάνη και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας πάρα πολύ σοβαρά και να ενημερώνουμε τους ασθενείς ότι δεν παίζουμε με τα ειδικά διαιτολόγια τα οποία πρέπει να κατευθύνονται πάντα από εξειδικευμένη ομάδα. Το πρόβλημα των κετογονικών διαιτών και το do it yourself και το very low energy με την ελλειπή πρόσληψη πρωτεΐνης έρχεται να λύσει η πολύ χαμηλών θερμίων κετογονική δίαιτα όπου έχουμε πια και τα ευρωπαϊκά guidelines πάνω στο συγκεκριμένο θέμα συστήνονται σαν αποτελεσματικές θεραπείες σε ασθενείς με παχυσαρκία, κυρίως με βαριά παχυσαρκία ή επιπλοκές και πρέπει πάντα να γίνονται κάτω από ιατρική παρακολούθηση και με συγκεκριμένο πρωτόκολλο πορείας. Τα πρωτόκολλα προσομοιάζουν, είναι καλά αναλυμένα, είναι μελετημένα πάρα πολλά χρόνια και περιλαμβάνουν ένα στάδιο πολύ χαμηλών θερμίδων με επάρκεια πρωτεΐνης και σταδιακή αύξηση με χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου διαιτολόγιο σταδιακής αύξησης των θερμίδων και τελικά μία σωστή διατροφή σε μεσογειακό πρότυπο με ελαφρά αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης και πολλές άλλες οδηγίες για το πώς κρατάς στην πορεία της ζωής σου την τροφή ως φάρμακο. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε ένα γκρέμισμα κυριολεκτικά παραγόντων φλεγμονής και εδώ βλέπουμε ότι από την πρώτη κιόλας εβδομάδα 7 από τους 14 παράγοντες φλεγμονής μειώνονται σημαντικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι την πρώτη εβδομάδα έχουμε ένα μείον 30% μείωση της λίπωσης του ύβατος και προσομοιάζουν με τη δυναμική της βαριατρικής χειρουργικής. Κακά τα ψέματα η βαριατρική χειρουργική έχει την πιο δυναμική απώλεια γιατί εκεί μπαίνεις σε ένα υποχρεωτικό διαιτολόγιο πολύ χαμηλών θερμίδων. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά γιατί δεν μπορείς να φας. Η γαστρική παράκαμψη λοιπόν, σε σχέση με μια δίαιτα πολύ χαμηλών θερμίδων και υδατανθράκων, επαρκούς πρωτεΐνης και κετογονική, βλέπετε ότι κανένα από τα π δεν έχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά την απώλεια του βάρους, σε ό,τι αφορά την ρύθμιση της γλυκαιμίας, την μείωση της ινσουλινεμίας,
λόγω της αλλαγής της ινσουλινοαντίστασης, την αποκατάσταση της πρώτης φάσης έκρησης ινσουλίνης και του disposition, της συνολικής διαθεσιμότητας της ινσουλίνης. Μια βαριά παρέμβαση, επέμβαση, χειρουργική και μια lifestyle ειδικού τύπου δυναμική δίαιτα έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Τα ίδια μας λέει και η ESPEN στο Obesity Therapy, ότι το πολυτροπικό μοντέλο είναι το μόνο που μπορεί να συγκριθεί με την χειρουργική και να πετύχει ένα 15 έως 25% απώλειας βάρους, κυρίως όταν συνοδεύεται από αρχική φόρμουλα diet, από υποκατάστατα γεύματος και δομημένο πρόγραμμα, σύμφωνα και με αυτά που είδαμε πριν από τα guidelines. Ένα χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι έχουμε μία μείωση της γκρελίνης. Η γκρελίνη είναι μία ορμόνη που εκρίνεται στο θόλο του στομάχου και σε όλα τα προγράμματα μειωμένων θερμίδων η πρώτη αντίδραση του οργανισμού είναι η αύξησή της, άρα πείνα. Στα συγκεκριμένα πρωτόκολλα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Έχουμε μία καταστολή της γκρελίνης, ένας ακόμη λόγος που οι ασθενείς δεν πεινάνε, άρα ευκολότερα θα τηρήσουν στην πορεία αυτό το πρόγραμμα πρωτόκολλο. Ταυτόχρονα έχουμε μία σημαντική αύξηση του GLP, ο αναγωνιστή, πράγμα το οποίο το κάνουμε σε ένεση για να πετύχουμε ρύθμιση του βάρους του ασθενούς, όμως εδώ το κάνει η ίδια η δίαιτα με φυσικό τρόπο και όχι τεχνητό, και αντίστοιχα αύξηση της χολοκυστοκινίνης, που επίσης λειτουργεί στον μηχανισμό του κορεσμού, αυξάνοντας τον κορεσμό. Να δούμε ένα περιστατικό. Τέτοια περιστατικά είναι πολύ συνηθισμένα στα ιατρία ολονών, πιστεύω. Άντρας μέσης ηλικίας, δεν έχει κάνει ποτέ εξετάσεις, κακό οικογενειακό ιστορικό, έχει παχυσαρκία, έχει άγχος, έχει κλικά ωράρια εργασίας, πολύ συχνά τρώει από fast food στην εργασία του, δεν πίνει, είναι κοινωνική λήψη αλκοόλης, έχει όμως πολύ έντονο στρες, μικρά παιδιά, δάνεια κτλ. Και κάποια στιγμή δεν αισθάνεται καλά και αφού περάσει όλα τα ματζούνια και τις οδηγίες του ίντερνετ για το τι δεν αισθάνεται, για ποιο λόγο δεν αισθάνεται καλά, αποφασίζει και πείθεται, η γυναίκα του τον έσωσε, και κάνει με το ζόρι εξετάσεις, οι οποίες δεν είναι καθόλου καλές. Έχει ένα πρωινό ζάχαρο νηστείας 272, με μια γλυκοζηλιωμένη σχεδόν 11, με πολύ άσχημα λιπίδια, ολική χοληστερόλη 271, τριγλυκερίδια 481, καλή ουρία κρεατινίνη, καλή υπατική λειτουργία. Στον έλεγχο βυθοσκόπηση τρίπλεξ τεστ κόπωσης δεν υπάρχει κάποιο εμφανές πρόβλημα. Έχει ένα λιπόδες ύπαρ grade 3 και εδώ πια ξέρουμε πολύ καλά ότι νέος άνθρωπος 44 ετών για να έχει ένα καλό προσδόκιμο, γιατί ήδη έχει χάσει 5 με 7 χρόνια προσδόκιμου με βάση τις στατιστικές και τις μελέτες που έχουμε εξαιτίας της ηλικίας εμφάνισης του ζαχαρόδη διαβήτη του, πρέπει να μπει σε έναν αυστηρό έλεγχο και να έχουμε μια πολύ καλή γλυκοζηλιωμένη για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία ζωής για αυτόν τον άνθρωπο και να απομειώσουμε την πιθανότητα επιπλοκών. Οπότε δεν χρειάζεται να σας παραθέσω το τι πρέπει να κάνουμε με βάση τα guidelines του σήμερα. Το φαντάζεστε ποια θα είναι η φαρμακευτική αγωγή και η πρόταση. Ο συγκεκριμένος ασθενής όμως, επειδή έτυχε να βρεθεί με γιατρό που ασχολείται με τα medical nutrition therapy, έγινε μια εντελεχή συζήτηση, δόθηκαν τα πρωτόκολλα της φαρμακευτικής πορείας και το τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του σε follow-up, και δόθηκε και ενημερωτικά η δυνατότητα να μπει σε medical nutrition therapy σύμφωνα με τα guidelines. Ο συγκεκριμένος ασθενής επέλεξε την διατροφική θεραπευτική, μπήκε 20 μέρες σε υποκατάσταση των γευμάτων του, δύο σαλάτες ήταν δικές του, στη συνέχεια άλλες 120 σε χαμηλών θερμίδων και κρετογονική δίαιτα βάση πρωτοκόλλου, σταδιακά πλήρης επανένταξη στη μεσογειακή διατροφή σε βήματα και βέβαια έγιναν και όσα έπρεπε να γίνουν στα πλαίσια της εκπαίδευσής του. Αυτή είναι η πορεία της απώλειάς του σε ένα πεντάμινο.
για να μην κουράζεστε με διαγράμματα, μπήκε στην φυσιολογική περιοχή του λίπους, έχασε 27 κιλά σχεδόν λίπους, 31 κιλά βάρος εντός 5 μηνών και 3 μήνες μετά ο εργοστηριακός του έλεγχος ήταν αυτός που βλέπετε με αποκατάσταση του ζαχάρου νηστείας, της γλυκοζηλιωμένης, της οδικής χοληστερόλης, της LDL και των τριγλυκεριδίων, χωρίς να πάρει κανένα απολύτως φάρμακο, ούτε καν με τη φορμίνη. Ξέρουμε λοιπόν ότι η καθιστική ζωή, η υπερβολική κατανάλωση υδατανθράκων οδηγεί παθοφυσιολογικά σε μεταβολική δυσλειτουργία. Ξέρουμε ότι ο μεγάλος περιορισμός θερμίδων και υδατανθράκων οδηγεί σε μια επαναφορά της μεταβολικής υγείας. Και ξέρουμε επίσης ότι όλο αυτό δεν είναι απλά αλλαγή του βάρους, αλλά έχει καρδιομεταβολικά ωφέλη, μια και η γλυκοζηλιωμένη και τα τριγλυκερίδια και η συστολική πίεση και η ολική χοληστερόλη ρυθμίζονται στην πορεία της αλλαγής του βάρους μέσα από αυτού του τύπου τα προγράμματα. Και κρατάμε κλείνοντας ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η χρονική στιγμή έναρξης της παρέμβασης από τη διάγνωση. Αυτό το διάγραμμα το έχετε δει πολλές φορές. Εδώ ξεκινάει ο προδιαβήτης, εδώ ξεκινάει ο ζαχαρώδης διαβήτης και ξέρουμε ότι έχουμε χάσει τη λειτουργικότητα του 50% των β' κυττάρων. Όσο καθυστερούμε την παρέμβαση από εδώ και πέρα, τα πράγματα είναι δυσμενέστερα για την πρόγνωση του ασθενούς μας. Και χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι αν η παρέμβαση, η διατροφική, η εντατικοποιημένη διατροφική παρέμβαση γίνει τον πρώτο χρόνο από την έναρξη της διάγνωσης, τότε το 77% θα μπει σε ύφεση σε σχέση με αυτούς που έχουν φτάσει μέχρι 5 χρόνια, 6 κτλ. Και αυτοί ωφελούνται, αλλά σε μικρότερο ποσοστό, όλοι ωφελούνται γιατί είναι καλύτερα ρυθμισμένοι. Και σε μεγάλη συζήτηση που έγινε στο ESD το 2018, λόγω της μελέτης preview, η οποία ήταν σχεδιασμένη για να δείξει πώς κάποιος διακρατεί το βάρος του, αλλά για την απώλεια βάρους δόθηκε μια φόρμουλα diet για 2 μήνες, έτσι ώστε να χάσουν γρήγορα οι ασθενείς ένα σημαντικό βάρος. Χάσαν περίπου 11 κιλά σε 2 μήνες και αυτό φάνηκε πολύ ενθαρρυντικό γεγονός για τους συμμετέχοντες. Τους φέρνει σε μια θέση που θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής, αλλάζουν το πλαίσιο σκέψης τους, θέλουν να διατηρήσουν την απώλεια που πέτυχαν και τελικά φαίνεται ότι η ταχεία βραχυπρόθεσμη απώλεια βάρους είναι πολύ πιο προτιμητέα για την προσκόλληση του ασθενούς και είναι μια πολύ εφικτή προσέγγιση από ότι μια δίαιτα που κρατάει πολλούς μήνες, την οποία οι άνθρωποι έχουν κάνει και πολλές φορές στη ζωή τους. Έτσι, δεν νομίζω να σκέφτεται κανείς μας ότι ένας άνθρωπος με παχυσαρκία θέλει να έχει παχυσαρκία ή ότι δεν έχει προσπαθήσει να το αλλάξει. Απλά αυτό το μοντέλο δεν έχει ποτέ δουλέψει. Και είναι ξεκάθαρο ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια του βάρους, τόσο αυξάνει η πιθανότητα της ύφεσης. Και ειδικά όταν η απώλεια του βάρους είναι διψήφια. Το τελευταίο λοιπόν που θέλω να κρατήσετε είναι ότι από το Norwood Practice Center, ότι όταν οι ασθενείς αρχίζουν και ενημερώνονται ότι υπάρχει μία προσέγγιση lifestyle εντατικοποιημένη, η οποία σε βγάζει και από τη φαρμακευτική σου αγωγή, στην πορεία των ετών αυξάνονται αυτοί που την θέλουν και βλέπετε ότι αυξάνει και το ποσοστό των ανθρώπων που υποστρέφει η νόσος και το πρόβλημά τους και τελικά φτάνουμε να έχουμε επί του συνόλου των ασθενών με διαβήτη συνεχώς αυξανόμενη πιθανότητα ανθρώπων με ύφεση και υποστροφή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε σωστά, να δίνουμε στους ασθενείς την δυνατότητα και την πληροφόρηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν και ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι πέραν της φαρμακευτικής αγωγής και η εμπειρία, η προσωπική μου και όσων συναδέλφων ξέρω που ασχολούνται είναι πραγματικά εντυπωσιακή ότι πάνω από τους μισούς επιλέγουν να το κάνουν. Κλείνοντας λοιπόν αγαπητή μου Μάγδα, να κρατήσουμε ότι δεν αλλάζει το κόστος στην διαχείριση της υγείας των ασθενών που κάνουν βαριατρική επέμβαση στην πορεία των ετών και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τελικά κοιτάμε ποια είναι τα συνολικά ωφέλη ενώ να θυμίσω ότι στην Τυρέκτη είχαμε περίπου 68.000 λίρες μειωμένα
μειωμένο κόστος ανάστηνη λόγω φαρμακευτικής αγωγής αποσιών, επιπλοκών κτλ. Ενώ στην χειρουργική πορεία δεν φαίνεται να μειώνεται το κόστος. Και να θυμίσω ότι το lifestyle ειδικής δίαιτας medical nutrition therapy δεν έχει ποσοστό θνησιμότητας όπως έχει το χειρουργείο, δεν έχει μείζονες επιπλοκές, ούτε τις απορροφήσεις, ανεμίες, ντάπλινγκ, υπογλυκαιμίες ή ψυχιατρικές διαταραχές. Και επιπλέον να θυμίσω ότι και εδώ έχουμε ποσοστά υποτροπής, 33% στα 5 χρόνια μεγαστρική παράκαμψη RNY και 42% μεγαστρική sleep, καθώς και μείωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Υπάρχει πολλή βιβλιογραφία πίσω από αυτό. Πιστεύω ότι η Μάγδα θα τη δείξει στην πορεία. Δεν τη βάζω γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μου. Και τελικά και το ερώτημα το οποίο δεν έχει ακόμη απαντηθεί είναι η γαστρική χειρουργική παίρνει το μεταβολικό αποτέλεσμα ή η δίαιτα πολύ χαμηλών θερμίδων που είναι αναγκασμένοι αυτοί οι ασθενείς να κάνουν έχει τα μεταβολικά ωφέλη και το αποτέλεσμα. Κρατάμε λοιπόν ότι η διατροφική παρέμβαση με τα ειδικά διατροφικά πρωτόκολλα εντατικοποιημένης διατροφικής θεραπευτικής μπορούν να είναι ισχυρά θεραπευτικά εργαλεία βραχίας παρέμβασης που οδηγούν στην ύφεση του ζαχαρόιδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από πληθώρα μηχανισμών με καλή διατήρηση της μυϊκής μάζας, μείωση της φλεγμονής, βελτίωση υπνικής άπνοιας, νευρονική προστασία, πολλές πλειοτροπικές δράσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Μελιδόνη, ελπίζω να αναγνωρίζετε την ωραία παραλία του Λιξουρίου, το ΞΥ, μια καταπληκτική παραλία με κόκκινη άμμο. Καλό καλοκαίρι σε όλους.